πίσω στη φωτιά. Ας το τελειώσε, ας το τελειώσε. Όταν ξεκινούσε αυτό το χώρο, περίμενες ότι θα γίνεις η αμαρλής, η γνωστή, η αγαπημένη, η αναγνωρίσιμη από τις πρωταγωνίστρες στην ελληνική δισκογραφία? Εντάξει, τα όνειρά μου από μικρή ήταν να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Τώρα, ξέρεις, είναι φορές που το σκέφτεσαι, άλλες φορές που ή το φαντάζεσαι και το ονειρεύεσαι, το οραματίζεσαι, και είναι άλλες φορές που δεν το πιστεύεις. Εντάξει, εγώ τραγουδώ από πάρα πολύ μικρή. Γενικά, ξέρεις, ήρθε όλο αυτό πολύ ομαλά, πολύ φυσικά, πολύ φυσιολογικά. Τώρα, όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα, δεν λέει κάτι. Η δημοφιλία γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο θα πω wow, ας πούμε, που έγινε. Θα πω wow όταν πραγματικά θα αφήσω κάποια ωραία τραγούδια. Να αφήσω κάποια τραγούδια τα οποία έτσι να αντέξουν στον χρόνο, να, ξέρεις, να είναι διαχρονικά. Να... Διαταγές δεν σηκώνω εγώ που λες, έτσι είμαι κι άμα θες. Παιχνιδάκι σου δεν γίνομαι εγώ, όπως πολλές. Τώρα γύρισες αυτές, τι περίμενες, υποχωρήσεις μη ζητήσεις, τέλειωσαν κι αυτές. Δεν έχει ζήσει την εποχή της... που λέγαμε τις παχές αγελάδες που παίρναν τα εκατομμύρια, τα ανοιχτοκάματα πολύ μεγάλα. Σε δραχμές μιλάς. Και σε δραχμές, αλλά μετά και σε ευρώ, γιατί πριν την κρίση κάποιοι παίρναν πολύ μεγάλα ποσά. Εντάξει, δεν είναι... Τάσο, δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν. Σίγουρα τα μεροκάματα ήταν μεγάλα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο, ξέρεις, τι έρχεται, είναι και τι μένει. Με την έννοια ότι αν την ίδια βραδιά εσύ μπορεί να... πληρώνεις τους μουσικούς σου, να πληρώνεις το μανατζέρ σου, να πληρώνεις, ξέρω εγώ, πόσο ποσοστά στην εταιρεία, να πληρώνεις το... και άλλα χίλια δύο πράγματα που δεν θα τελειώσουμε. Το θέμα δεν είναι τι μεροκάματο θα πάρεις. Είναι με τι θα φύγεις. Πώς θα φύγεις, τσέπη. Νύχτα σαν κι αυτή, όλα επιτρέπονται, άσε το κορμί, όλα να τα πει. Νύχτα σαν κι αυτή, έχει πανσελίνο και βρέχει, πέφτα στεριά. Έλα να κάνουμε παρέα μια ευχή. Να μην αγγίξουμε ποτέ μας άλλα χέρια. Μια ζωή αγκαλιά εγώ και εσύ. Αν δεν έφτανες εδώ που έφτασες, θα πήγαινες σε ένα talent show? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά talent show για να γίνεις αναγνωρίσιμος, για να έχεις την όποια είσοδο σε μια δισκογραφική εταιρεία για να κάνεις έστω ένα τραγούδι. Τι, να πάω σε talent show ως τι? Αν δεν γινόσουν να γνωρίσουμε στην αρχή της καριέρας σου, για να μπει στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, θα πήγαινε? Δεν ήμουνα από την αρχή της καριέρας μου. Εντάξει, δεν πήγα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν νομίζω να πήγαινα. Σου έχει γίνει πρόταση? Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Γιατί να πάω? Για να δεις τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται. Να ανοίξεις πόρτες δισκογραφικής εταιρείας, να έχεις ένα τραγούδι, να αρχίσεις να παίζεις τα ραδιόφωνα, αν το κατόρθωνε, ή όποια αναγνωρισιμότητα από το X Factor ή από το Dream Show ή από... Αν δεν είσαι έτοιμος, ένα talent show δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα από όλα αυτά. Και δεν ξέρω αν είναι ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά και ουσιαστικά μπορεί να... Είναι σαν να πας να πηδήξεις βήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, πας να ξεγελάσεις λίγο. Πας να το κάνεις λίγο... Για ποιο λόγο, ας πούμε. Θέλει χρόνο αυτό, θέλει... Βέβαια, για την κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ας πούμε, πώς να σου πω τώρα, για εμένα μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Και χρειάστηκε περισσότερος χρόνος. Καμιά δεν θα είναι σαν εμένα, να σου δίνει σώμα και μυαλό, όπως θα το έκανα εγώ για σένα. Καμιά δεν θα είναι σαν εμένα, τώρα το κατάλαβες, αλλά έχω φύγει μία μακρύ από εσένα. Δρόμος η ζωή κι αδιέξοδο εσύ. Ας το τώρα τι ζητάς, όλα τέλειωσαν για μας. Όπου
σε αυτό το πω πολύ απλά, ένας άνθρωπος πολύ δοτικός και ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει ποτέ μα ποτέ, και το ξέρει πολύ καλά όλος ο κόσμος να βλέπει, δικαίωμα με την προσωπική του ζωή. Όταν τελειώνεις από την πίστα, κλειδώνει η πόρτα. Είσαι εκεί που ήσουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είσαι ευτυχισμένη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν άνθρωπο που ζει μέσα στη νύχτα και είναι καλλιτέχνη. Τάσο μου, είναι σπουδαίο αυτό. Είναι μια ολοκλήρωση για... και για τη γυναίκα. Και συναισθηματικά. Και... εγώ το έχω κερδίσει το λαχείο. Το τζόκερι, όπως θες. Είσαι στο λιμάνι σου και έχεις αράξει. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρεις, η ισορροπία είναι η αγάπη, είναι το να νοιάζεσαι, να... ξέρεις, είναι καρμικό, είναι δυνατό. Και μακάρι και εύχομαι να είναι και να συνεχίσει να είναι έτσι, εντάξει. Αυτό εύχομαι. Είστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είστε. Να τα άστρα τα φιλιά σου, θα μουν ουρανό σου. Θα γνωρίζεις σκοτάδια η αγάπη αυτή. Όμως πάντα κάτι κρύβεις μέσα στο μυαλό σου. Και τον έρωτά σου νιώθω τώρα απειλή. Ναι, αλλά όταν αρχίσουν οι ρητίδες στο σπάσιμο, θα μπεις στη δικασία να κάνεις μια επέμβαση, μια πλαστική προσώπου, για να είσαι φρέσκια, νέα, γιατί είσαι στην πίστα. Είσαι μια γυναίκα που πρέπει. Εννοείται, να... Τάσο. Τι εννοείς? Γιατί να μην κάνω, ας πούμε, αν θέλω κάτι? Άμα θεωρήσω ότι θέλω να κάνω κάτι, θα το κάνω. Διαταγές δε σηκώνω εγώ που λες. Έτσι είμαι κι άμα θες. Παιχνιδάκι σου δεν γίνομαι εγώ. Όπως πολλές τώρα γύρισες αυτές. Τι περίμενες? Υποχωρήσεις μη ζητήσεις. Τέλειωσαν κι αυτές. Έρχεται η εταιρεία σου αύριο μεθαύριο που είναι fan της Eurovision και σου λέει: Αμαριλής, φέτος σκεφτήκαμε εσένα με ένα ελληνοπρεπές κομμάτι να πας. Θα πήγαινες, θα προκαλούσες τον εαυτό σου να συμμετέχει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό που τα τελευταία χρόνια είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο πηγαίνει καλά? Την εταιρεία μου την ακούω, αλλά θα ακούω πιο πολύ αν έρχονταν ένας που ήταν fan δικός μου και όχι της Eurovision και μου έκανε. Μου έδινε αυτή τη σκέψη. Μου έδινε αυτή τη σκέψη. Θα το σκεφτόμουν πιο πολύ. Δηλαδή δεν έχει περάσει το μυαλό σου ότι... Να πούμε σαν ένα βήμα. Τώρα, αν έρθει ένα τραγούδι το οποίο θα είναι super sorry για αυτή τη φάση, που θα είναι, ξέρεις, θα είναι δυνατό σκηνοθετικά, το στήσιμο, το όλο και αυτά, ναι, θα μπορούσα. Νύχτα σαν κι αυτή, όλα επιτρέπονται. Άσε το κορμί, όλα να τα πει. Νύχτα σαν κι αυτή, όλα ανατρέπονται. Κάνε μια ευχή να είμαστε μαζί. Έχει πανσελίνο και βρέχει, πέφτας.